Καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί και σήμερα στην εκπομπή «Η ζωή μετράει» και το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε έχει σχέση με την υγιεινή στο πρώτο μέρος και με το περιβάλλον στη συνέχεια. Γιατρέ. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Ναι, το θέμα της υγιεινής είναι μια κατάσταση ευλογίας ή κατάρας εξαρτώμενη το πώς και το τι συνθήκες υγιεινής τηρούνται που το θεωρούν πλέον δεδομένο, αλλά μόνο δεδομένο δεν είναι κάτι τέτοιο. Τώρα υπάρχει ο όρος υγιεινή. Λέγοντας υγιεινή, λοιπόν, τι εννοούμε? Ναι, για τον κάθε άνθρωπο σημαίνει διαφορετικά πράγματα και διαφορετικές καταστάσεις. Αλλά τα απολύτως αυτονόητα, τα οποία είναι και τα πιο βασικά, είναι αυτά τα οποία δυστυχώς δεν εφαρμόζονται. Στα πιο απλά και βασικά στην καθημερινότητά μας. Με την έννοια της υγιεινής εννοούμε τις συνθήκες εκείνες και τις συνιστώσεις που συνδράμουν στην αποφυγή οποιασδήποτε επιλείψιμης νόσου, μολυσματικής νόσου, ένα, και στις καταστάσεις που συντελούν στην περαίωση και ανάταση της καλής υγείας και ευεξίας του ανθρώπου. Υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές που διέπουν την υγιεινή? Φυσικά και υπάρχουν και θα δούμε κάποιες από αυτές, αλλά το πιο σημαντικό είναι να δει το τηλεοπτικό κοινό ότι το θέμα της υγιεινής αποτελεί ένα μείζον θέμα υγείας σήμερα και ειδικά όταν βλέπουμε, όπως βλέπουμε στην πρώτη κάρτα εδώ πέρα που έχουμε, ότι οι μεταδιδόμενες νόσοι, οι μολυσματικές νόσοι, είναι μια παγκόσμια κρίση, είπαμε, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας από το 1996, πριν σχεδόν 18 χρόνια. Είναι η βασική αιτία προώρων θανάτων παγκοσμίως. 17 εκατομμύρια άτομα πεθάναν από μολυσματικές νόσους μόνο το σε μια χρονιά, το 1995, από τους οποίους 9 εκατομμύρια παιδιά. Η χολέρα, η φυματίωση, η ελονοσία, η μαλάρια κάνουν μια θανατηφόρα επάνωδο. Παρά τη δυνατότητα πρόληψης ή θεραπείας τους, κρούει τον κόδωνα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Κινδύνου. Φανταστείτε ότι κάθε χρόνο μόνο από την ελονοσία έχουμε πάνω από 1,5 εκατομμύριο νεκρούς. Άρα, πάνω να πει ότι κάτι γίνεται σε σχέση με τις καταστάσεις υγιεινής, οι οποίες δεν τηρούνται πλέον, και μιλάμε όχι μόνο σε ανεπτυσσόμενες, αλλά και σε ανεπτυγμένες κοινωνίες. Και αυτή η παγκόσμια κρίση, είπαμε, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας από το World Health Report. Νέες ασθένειες, σχετικά νέες, όπως ο ιός HIV-1, αιμορραγικός πυρετός Εμπόλα, αναδύονται με πρωτάκουσους ρυθμούς. 1,5 εκατομμύρια από τις 10 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις καρκίνου κάθε χρόνο θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί, προσέξτε, προλαμβάνοντας τη μόλυνση που τους προκάλεσε. Θα μιλήσουμε για τον καρκίνο, αλλά ο καρκίνος δεν είναι μολυσματική έννοια, είναι ότι κολλάω τον ιό ή κολλάω τον καρκίνο, αλλά προσέξτε. Από τα 10 εκατομμύρια περιπτώσεις καρκίνου κάθε χρόνο, το 1,5 εκατομμύριο θα μπορούσε να είχαν αποφευθεί προλαμβάνοντας τη μόλυνση που προκάλεσε τον καρκίνο. Δηλαδή, τις γενεσιουργές αιτίες, τα στοιχεία αυτά που δημιούργησαν το τοξικό περιβάλλον για τον καρκίνο αυτό. Επίσης, σε κάτι που το περνάει πολύ απαλά, τα αντιβιωτικά σε όλη του την ευρύτα, πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη γενιά αντιβακτηριδικά, ειδικά, χάνουν ταχύτητα την αποτελεσματικότητα τους καθώς εξαπλώνεται η αντίσταση από τα βακτηρίδια και τους ιούς και αυτό αποτελεί ένα μείζον θέμα επιτακτικότητας. Έχουμε 10 βασικές θανατηφόρες μολυσματικές καταστάσεις, κυρία Βούλγαρη, παγκοσμίως. Αριστερά μπορεί να δει το κοινό την αρχαία ασθένεια και δεξιά τον αριθμό των θανάτων ετησίως. Αυτό από τα επίσημα στοιχεία πριν περίπου 18 χρόνια, το 1996. Όχι πολύ πίσω, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι τώρα είμαστε καλύτερα. Η οξύς μολύς του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, 4,5 εκατομμύρια νεκρούς σε έναν χρόνο, διάρειες, και πολλές φορές είναι μολύσεις οι διάρειες περισσότερες, 3,1 εκατομμύρια νεκρούς, φυματίωση, 3,1 εκατομμύρια νεκρούς,
Ελονοσία, η μαλάρια 2,1 εκατομμύρια, μολύσεις υπατήτιδας Β 1,1 εκατομμύριο, HIV, το σύνδρομο επίκτης ανοσονεπάρκειας 1 εκατομμύριο, η λαρά 1 εκατομμύριο νεκρούς, ο νεογνικός τέτανος 460.000 θανάτους, και καλό είναι να κάνουμε τα μαθηματικά εδώ πέρα, κοκκίτης, που τίθεται κάνουμε και τα εμβόλια, 355.000 θανάτους, και είναι αρκετά σοβαρά τα μαθηματικά στο τέλος της ημέρας εδώ, και ασθένειες των εντερικών παρασίτων, 135.000 νεκρούς, αυτά όλα ετησίως περίπου σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα έχουμε έναν μεγάλο φόρο αίματος που πληρώνεται από αυτά όλα. Μιλήσατε για χολέρα στην αρχή, για ελονοσία, γιατρέ, και ειλικρινά έτσι με βάλατε τώρα να σκεφτώ, αντί να πάμε μπροστά και να είναι καλύτερες συνθήκες υγιεινής, εμείς ξαναγυρνάμε πίσω. Ναι, δυστυχώς γυρνάμε πίσω, και θα το πω και λυπούμε, ενώ η γνώση έχει φτάσει να απλωθεί τόσο πολύ στις μέρες μας, όταν φτάνει στο πρακτικό επίπεδο έχει κατακαιρματιστεί, ενώ η πληροφόρηση είναι τόσο μεγάλη και τόσο άμεση, ζούμε σε ένα σκοταδισμό. Και ενώ, και όχι μόνο στο θέμα της υγείας, τώρα για αυτά που συζητούμε, γενικό, το εκτείνω το θέμα, και ενώ θα έπρεπε να γινόμασταν καλύτεροι άνθρωποι, γινόμαστε χειρότεροι σε όλα τα επίπεδα και μορφές. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα οξύμορο σχήμα και αντιφατικό, αλλά έχει τα αίτια του γιατί. Το 1995 μόνο είχαμε τις 10 συνθέστερες μολύνσεις παγκοσμίως, όχι θανάτους, προηγουμένως έδειξα τους θανάτους, πόσοι άνθρωποι μολύνθηκαν. 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι συνολικά από τα 7, από τα 6,5 που ήταν, μολύθηκαν από κάποια μορφή διάρειας. Φυματίωση, 1,9 δισεκατομμύρια φέρουν το βάκελο της φυματίωσης, 8,9 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις είχαμε το 1995. 1,4 δισεκατομμύρια μολύνσεις από εντερικά παράσιτα, ελονοσία 500 εκατομμύρια μολύνσεις, όχι θανάτους, ξαναλέω, υπατήτιδα 305 εκατομμύρια φορείς της υπατήτιδας Β και περίπου 100 εκατομμύρια χρόνιοι φορείς υπατήτιδας Σ. Τα στοιχεία, όπως διαβάζουν κάτω, είναι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, από την επίσημη αναφορά που έγινε για το Fighting Disease Fostering Development στην Γενέβη, στην Ελβετία. Ο απολογισμός είναι τραγικότατος. Την ίδια στιγμή είχαμε, την ίδια χρονιά, οξύς μολύνσεις στο κατώτερο αναπνευστικού συστήματος, 395 εκατομμύρια άνθρωποι μολύνθηκαν. Σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες, 333 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις. Η λαρά, 42 εκατομμύρια. Κοκκίτης, άλλα 40 εκατομμύρια. Ο μηνιγκοκός, μηνιγκίτης ή μηνιγκοκική μηνιγκίτιδα, είδατε τα κάνουμε και δύσκολα στην ιατρική για να μπερδεύουμε τους άλλους. 350.000 νέες περιπτώσεις, και έχουμε επαναφορά και επαναπροσδιορισμό ασθενειών που ποτέ θεωρούταν ότι είχαν εξαλειφθεί στο παρελθόν. Και έχουμε μια ρίση που είναι από πολύ παλιά δοσμένη και είναι η βασική προϋπόθεση για το θέμα της υγιεινής, που μου πάτε συνθήκες υγιεινής. Το κρεβάτι όπου θα κοιμηθεί ο άνθρωπος, ο ασθενής, θεωρείται ακάθαρτο, είναι σε αυτό το βιβλίο γραμμένο, και όποιος αγγίξει το κρεβάτι καθίσει εκεί, ή καθόταν να αγγίξει το σώμα αυτόν, θα πρέπει να πλύνει τα ρούχα του, να λουστεί με νερό και να είναι ακάθαρτο έως το βράδυ. Η ρίση είναι από το βιβλίο της Παλαιάς Δίκης, από το Λεβιτικό, στο κεφάλαιο ΙΕ, περικοπές 4 με 8, και ήταν πολύ παλιές οι συνθήκες αυτές. Ναι, βλέπω ότι έχετε βγάλει την καρτέλα αυτή τη στιγμή για, για κάποιους κανόνες που ισχύουν σε σχέση με την υγιεινή. Ναι. Πείτε μας. Ναι. Το ιατρικό εγχειρίδιο της παθολογίας στην ιατρική, όπως βλέπει το κοινό στην καρτέλα, από το 1992, σελίδα 1664, είναι μεγάλα τα βιβλία της παθολογίας, περιγράφει τον κανόνα πλυσίματος των χεριών στα νοσοκομεία. Ναι. Δέστε λοιπόν τι γράφει εδώ πέρα, δεν ξέρω αν μπορούμε να δείξουμε την καρτέλα. Να κάνω μια παρένθεση σε αυτό και να πω ότι, επειδή έχω τελειώσει η νοσηλευτική, θυμάμαι ότι δίνανε ιδιαίτερη έμφαση κατά τη διάρκεια των μαθημάτων στο πώς πρέπει να πλένουμε ναι, τα χέρια μας. Το πλύσιμο των χειρών στο χειρουργείο, πρώτα απ' όλα άφθονο νερό, έχει το σαπούνι. Αυτά τα, όταν ήταν βγήκε ο ιός της γρήπης των χείρων, τρέχαν, ξεπουλήσαν κάποιες τάχα μου εταιρείες με αυτά τα αλκοολούχα σκευάσματα, με τα μαντιλάκια, ο κόσμος έκανε έτσι. Αυτά όλα είναι ανόητα και αφελή, δεν κάνουν τίποτα. Δεν είναι ένας τρόπος πρόληψης όμως και αυτός. Πολύ μικρός. Ρωτήστε έναν γιατρό, έναν χειρουργό και θα σας πει το βασικό συστατικό είναι το τρεχούμενο νερό. Δεν είναι το σαπούνι. Το σαπούνι που έχει την αντιβακτηριδιακή δράση είναι το μικρότερο. Είναι το τρεχούμενο νερό. Και διαβάζουμε εδώ πέρα τα χέρια πρέπει να πλώνονται μετά την επαφή με κρίση σώματος ανεξάρτητα από τη χρήση γαντιών.
Βλέπετε το αλκοόλ. Το γάντι που φορά δεν είναι η λύση. Πρέπει να πλένονται πριν μεταφθούν στο ιατρικό εγχειρίδιο της, που διδάσκονται οι συνάδελφοι. Και ξέρουμε σήμερα και προτεραιότητες δράσης του δούμε πέρα είναι η βασική υγιεινή. Που θα δεξιώσουν, απόρριψη αχρήστων πραγμάτων, τα σκουπίδια που λέμε, τα σκύβαλα, και απλά μέτρα προσωπικής υγιεινής που πρέπει να τηρούνται. Τρία βασικά πράγματα για να αποφύγουμε πάρα πολλά προβλήματα και θέματα υγείας και μολύνσεις, και το αρκετό καθαρό νερό που εξωτερικά και πόσιμο νερό, γιατί η πρόσβαση σε μη πόσιμο νερό είναι ένας μεγάλος παράγοντας επικινδυνότητας. Η σχολαστική καθαριότητα είναι ουσιαστική τόσο στη φυσική όσο και στη νοητική υγεία, κυρία Βούλγαρη. Και γιατί συνεχώς αποβάλλονται ακαθαρσίες από το σώμα μέσω του δέρματος και συνεχώς μπαίνουν ακαθαρσίες μέσα στο σώμα μας. Τα εκατομμύρια πόροι κλείνουν γρήγορα εκτός αν ιδρύουμε καθαρό με τακτικά μπάνια και οι ακαθαρσίες που θα έπρεπε να εξέλθουν από το δέρμα καταλήγουν επιπρόσθετο βάρος στα άλλα επικριτικά όργανα. Είναι μια πολύ σημαντική ρίση. Θέλω να πω αυτό το σημείο ότι το πλύσιμο των χεριών δεν είναι αυτό που νομίζουν πολλοί. Ανοίγω τη βρύση και τελειώσαμε. Όπως κάνω πάρα πολύ. Μάλλον πάρα πολύ δεν κάνω τίποτα. Το έχω παρατηρήσει ειδικά και στο σπίτι μου μέσα και στο ίδιο μου το σπίτι. Πηγαίνω στην τουαλέτα για μια απλή ενούρηση που θα κάνω και δεν ακούω το νεροχύτη. Το σαπούνι το έχω και μάλιστα χρησιμοποιώ αυτά τα άλλα τώρα, τα κρεμοσάπωνα και όλα αυτά. Όχι, το παλιό, το καλό, το σαπούνι είναι ο καλύτερος τρόπος. Στη χειρουργική μαθαίνουμε ότι το πλύσιμο γίνεται κάτω από άφθονο νερό, ότι ξεκινάνε πρώτα με ανοιχτές παλάμες εδώ, ανάποδα, έτσι, ότι έχουμε ενδιάμεσα ένα-ένα τα δάχτυλα, με το ένα χέρι, μετά με το αντίθετο, έχουμε από πάνω το τρίψιμο, κάτω από το τρεχούμενο νερό, από την άλλη πλευρά. Έχουμε τα νύχια εδώ πέρα, πρέπει να είναι καλά κομμένα νύχια. Όχι τα μανικιούρ πεντικιούρ που τα κάνουν μέχρι εδώ οι κυρίες για να είναι όμορφες. Τα βλέπω και οι άντρες για την ομορφιά. Αλλά εδώ από κάτω μαζεύονται πάρα πολλά τέτοια. Και ένας λόγος για να μην φαίνεται και η βρωμιά, τα βάφουμε κιόλας ειδικά. Για να μην φαίνεται η βρώμα που έχει από κάτω. Ύστερα τρίψιμο μέσα εδώ πέρα σε ανοιχτή παλάμη. Αυτό διαρκεί ένα πεντάλεπτο περίπου. Πριν μπει στο χειρουργείο ο γιατρός, ανεξάρτητα με τα γάντια που θα φορέσει. Ναι. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και πριν. Και μετά. Και δεν είναι εδώ μέχρι αυτό το σημείο, αν έχετε προσέξει. Μέχρι τους αγκώνες πλένονται από κάτω στο τεχούμενο νερό. Άρα, για να το τηρούν αυτό με τέτοια σχολαστικότητα οι χειρουργοί, πάνε να πει ότι κάτι ξέρουν ότι στο ανοιχτό σώμα του ασθενούς κάτι συμβαίνει εκεί. Ναι. Στο χειρουργείο, όταν είναι κάποιος να χειρουργήσει. Δηλαδή, εγώ στο σπίτι μου, κάθε φορά που θα πάω στην τουαλέτα, να το πω έτσι, θα πρέπει να κάθομαι με τόση σχολαστικότητα να πλένω τα χέρια μου. Με τόση σχολαστικότητα σίγουρα όχι, δεν θα χειρουργήσετε τίποτα από το σώμα σας, αλλά ότι θα πρέπει να έχει το νερό και σε τρεχόμενο νερό να πληθούν και να σαπουνιστούν τα χέρια, ναι. Αυτό ναι. Ναι. Το γνωρίζουμε βεβαίως. Έχουμε μια αύξηση στο άσθημα στις ΗΠΑ και στον δυτικό κόσμο, βλέπουμε στην καρτέλα. Και κατά 45% την τελευταία δεκαετία, πάνω από 15 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν άσθημα. Το 1 τρίτο είναι κάτω από την ηλικία των 18 ετών. Και είναι η πιο κοινή χρόνια νόσος των παιδιών. Και η λύση φυσικά δεν είναι τα κορτιζονούχα και τα οτιδήποτε άλλα δίνουν, που είναι μια συμπτωματική αγωγή. Και η αύξηση του άσθηματος πιστεύω ότι φερόταν στη μόλυνση του εξωτερικού αέρα. Όμως, προσέξτε να σας πω, η ποιότητα του αέρα έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Παρόλο που μας φαίνεται αντιφατικό, ναι, έχει βελτιωθεί. Και όταν θα μιλήσουμε με το περιβάλλον, ναι, θα σας εξηγήσω. Μην σας ακούτε τώρα. Βεβαίως το περιβάλλον, ο αέρας στην Αθήνα δηλαδή είναι καθαρός. Όχι, και σίγουρα δεν είναι καθαρότερος πριν από 15. Μιλάμε η ποιότητα του αέρα γενικά. Όχι σε μεγαλοπόλεις. Στις μεγαλοπόλεις σίγουρα γίνεται χειρότερος. Αλλά θα σας εξηγήσω όταν θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος για το περιβάλλον, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί όπου υπάρχει μια στάθμιση εκφυλισμού και εντροπίας, ο δεύτερος νόμος θερμοδυναμικής, αυξάνει η αντίρροπη κατάσταση για να έρθει η ισορροπία. Δηλαδή, όπως το ανθρώπινο σώμα που προσπαθεί να κρατήσει μια ομοιόσταση, δηλαδή τρώω παραδείγματος χάρη κάτι γλυκό, ανεβαίνει το ζάχαρό μου. Και επειδή υπάρχουν οι μηχανισμοί της εσωτερικής ομοιώσεως, το σώμα μου προσπαθεί να ρίξει το ζάχαρο και να φέρει μια εσωτερική ισορροπία. Ωραία. Το ίδιο γίνεται και στην εξωτερική, να το πω, βιολογία, στο οικοσύστημά μας, που προσπαθεί η φύση ή ο δημιουργός της φύσης, να είμαστε ακριβοδίκαιος, να κρατήσει μια ισορροπία στο συνεχές μεταβαλλόμενο περιβάλλον που εμείς κάνουμε προς το κακό.
η ποιότητα του αέρα έχει γίνει καλύτερα. Όπως είχε κυκλοφορήσει ένα ντοκιμαντέρ με τον Αλ Γκορ, τον πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, που έλεγε Unconvenient Truth, και έλεγε για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και όλα αυτά, ότι λιώνει, πάει και όλα αυτά, που αυτό είναι ένα ψέμα, δεν ισχύει. Το αντίθετο είναι, έχουμε βιώσει μεγάλους παγετώνες τα τελευταία χρόνια, ο Βόρειος Πόλος δεν λιώνει με τέτοια ταχύτητα και αυτό λειτουργεί προς συνέργεια, θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος για το περιβάλλον, αυτό αν έχουμε το χρόνο. Πιστεύαμε λοιπόν, όπως βλέπει η κάρτα, ότι ο αέρας ο εξωτερικός φταίει, ενώ δεν είναι αυτό, η έκθεση στον καπνό του τσιγάρου έχει μειωθεί την τελευταία δεκαετία στο γενικό, αν και ειδικότερα εδώ στην Ελλάδα δεν ισχύει τίποτα. Οφείλεται, προσέξτε όμως, το άσθμα στη φτωχή υγιεινή, στον κακό εξειρισμό, στη σκόνη και σε πολλές φορές στα αρθρόποδα και ειδικά στις κατσαρίδες που βιώνουν στις μεγαλοπόλεις, τα οποία είναι φορείς πολλών μολυσμάτων και οι κατσαρίδες, ξέρετε, αντέχουν και πυρηνικό πόλεμο μπορούν να αντέξουν. Έτσι λένε. Τις κόβεις το κεφάλι. Φανταστείτε ένα τεζ αυτά που ρίχνουν, τι χημικό έχει μέσα, που για να τις σκοτώσει πρέπει να διάσει το μισό το μπουκάλι. Στα προάστια ειδικά των ΗΠΑ, τα σωματίδια σκόνης είναι αυξημένα, τα κατοικίδια και τα ελεύθερα όπως οι γάτες. Σε αστικές περιοχές έχουμε τις κατσαρίδες, τα πρωτεΐνες στα περιτώματα. Η συγκεκριμένη κατσαρίδα λέγεται Μπλατέλα Γερμάνικα. Η γερμανική κατσαρίδα, έχουμε γερμανικές. Οι Γερμανοί μας στείλαν και τις κατσαρίδες. Και τις κατσαρίδες, ναι, έτσι δεν φταίει η Γερμανία, έτσι είναι η διαδοσία. Ειδικά στο Bronx, το 8,6% των παιδιών έχει άσθμα, το 4,3% των κατοίκων σε όλη τη χώρα, σε ΗΠΑ. Υπάρχουν 13.000 κατσαρίδες σε κάθε διαμέρισμα ατόμων με χαμηλό εισόδημα σε μια περιοχή στο Gainesville στη Φλόριντα που μελετήσαν οι ειδικοί. Πόσες? 13.000 κατσαρίδες σε κάθε διαμέρισμα. Διαμέρισμα, όχι σε σπίτι διαμέρισμα. Ναι, σε group. Σε block. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Όσο περισσότερες κατσαρίδες σπίτι, όσο μεγαλύτερη πιθανότητα ανάπτυξη αλλεργίας από κατσαρίδες, όσο πιο σοβαρό το άσθμα. Επίσης, θα πρέπει να πω εδώ για το άσθμα ότι μια άλλη βασική αιτία είναι ο τρόπος ζωής και ιδιαίτερα κατανάλωση ζωικών και γαλακτοκομικών προϊόντων σε συνδυασμό με όλα αυτά που λέμε. Θα τα εξηγήσουμε να μιλήσουμε για το γάλα γι' αυτό. Το σπίτι μπορεί να είναι πολύ καθαρό από αυτά τα ζώα που αντέχουν πυρηνικό όλεθρο. Καλή καθεσυνθήκη συνδυγινής, πλένουμε όλες τις επιφάνειες για να ξεφορτούμε το αντιγόνο που εκρίνει η κατσαρίδα. Όλα τα τρόφιμα μακριά από πρόσβαση από αυτά τα αρθρόποδα, παγίδες που χρησιμοποιούνται και ίσως κάποιες φορές εντομοκτώνα, κατσαριδοκτώνα που χρησιμοποιούνται. Τώρα ειδικά πλησιάζει το καλοκαίρι, θα γίνει ο χαμός, έχει μεγάλη σημασία. Επίσης τα δωμάτια πρέπει να φωτίζονται καλά, το ηλιακό φως είναι αυτό που σκοτώνει τα πάντα και δεν αφήνει τίποτα. Στο ρουχισμό. Βλέπετε, παλιά οι γονείς μας, οι παππούδες μας βγάζανε τα ρούχα το πρωί όταν ξυπνάγανε και τα απλώνανε στον ήλιο, στον μπαλκόνι και τα σκεπάσματα. Δεν ήταν τυχαίο αυτό που κάνανε. Τεινάζαν τα παπλώματα και τα στρώματα με τις θυνάθρες που είχαν. Και έχουμε ασθένειες που μπορούν να προληφθούν, δέστε κυρία Βούλγαρη, με κατάλληλη υγιεινή. Η πολιομελίτιδα, η υπατήτιδα σε όλες τις μορφές, η χολέρα, ο τυφοειδής πυρετός, πνευμονία, γαστρεντερίτιδες, η γρήπη, το συνηθισμένο κρυολόγημα, η εφηματίωση, ο κοκκίτης, εντερικά παράστατα, η μηνυγκίτιδα, η συγκεκριμένη μηνυγκοκοκκική μηνυγκίτιδα, μολύνσεις εγχειρήσεων, ψωρίαση. Και έχει μεγάλη σημασία να αποσαφηνίσουμε ότι, γιατί αναφερθήκατε στις αρρώστιες αυτές που επανέρχονται, και πολλές φορές και λανθασμένα λένε, όπως και ο Υπουργός Νίνων, είναι Υπουργός Υγείας, ότι επειδή δεν εμβολιάζονται οι άνθρωποι, γι' αυτό λόγο είναι. Πιστεύω ότι θα μου δώσετε τη χαρά και την τιμή να αφιερώσουμε όχι μία, τουλάχιστον 2-3 εκπομπές για τα εμβόλια, γιατί είναι αρκετά σημαντικό θέμα. Εγώ δεν νομίζω ότι δεν εμβολιάζονται οι άνθρωποι. Φυσικά εμβολιάζονται. Φυσικά και εμβολιάζονται. Και ειδικά με αυτήν την πληροφόρηση που υπάρχει κάθε τρεις και λίγο για καινούργιες ασθένειες οι οποίες βγαίνουν και με το φόβο που δημιουργούν στον κόσμο. Εμβολιάζονται, δεν νομίζω. Εμβολιάζονται και μία αιτία πολλών ασθενειών που επανέρχονται είναι οι εμβολιασμοί. Mm-hmm. Επαφίωμαι για αυτό το θέμα. Αποτελεί καυτή πατάτα, όπως λέμε. Θα μιλήσουμε, αλλά είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα υγείας που θέλω από την εκπομπή σας να το δείξω και να δείξω τα δεδομένα τα επιστημονικά. Δυστυχώς, το ξαναλέω, ο μαζικός εμβολιασμός και ο εμβολιασμός των πολλαπλών εμβολίων και των πολυδύναμων εμβολίων και από μικρή ηλικία και των αυξανόμενων σε διαφορετική μορφή εμβολίων που έχουμε, επαναφέρει αυτές τις ασθένειες, καταστρέφει το νοσοποιητικό σύστημα και δημιουργεί το υπόβαθρο υπόσκαμα και τον υποσκελισμό για μελλοντικές ασθένειες που ούτε στον εφιάλτη του άνθρωπος δεν θα ήθελε να δει. Αλλά αυτά θα συζητήσουμε
Να πω ότι πριν μιλήσατε και είπατε ότι είναι καλό να πλένουμε καλά τα χέρια μας, να έχουμε αρκετό και καλό νερό. Και εγώ τώρα αναρωτιέμαι και λέω λοιπόν, καλό νερό, καθαρό νερό, πού να το βρούμε, να πάμε στον Όλυμπο εκεί να ψάξουμε τις πηγές και να γεμίζουμε τα παγουράκια και να το φέρνουμε. Εμείς εδώ είμαστε ευλογημένοι, κυρία Βούλγαρη, που κατοικούμε στην Πιερία και κάτω εμείς. Από τον Όλυμπο. Εμείς. Καλό θα είναι όσο γίνεται να φεύγουν τις μεγάλες πόλεις. Μια κυρία που την δεν ζει πλέον, Ellen G. Harmon, λεγόταν η White, η οποία Αμερικανίδα συγγραφέας, είχε πει πριν από αρκετά χρόνια, από τον 19ο αιώνα, ο καιρός πλησιάζει για να φύγουμε από τις μεγάλες πόλεις. Τα οποία είναι τα κέντρα και της ασυδοσίας και της ακολασίας και της μόλυνσης εξωτερικά δε και εσωτερικά. Πιστεύω ότι ζούμε στην υπέρβαση πλέον της ανθρώπινης ιστορίας, στο μετέχμιο και καλό είναι να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε όχι για κάτι άλλο, για αυτό που πρόκειται να έρθει. Δεν κάνω επικοινωνιολογία ούτε συνωμοσιολογία. Φαίνεται, χρειάζεται να είσαι πυρηνικός επιστήμονας για να καταλάβεις ότι κάτι τρέχει σε αυτόν τον κόσμο, εκτός και άμα είσαι αφελής ή ανόητος. Αλλά όπως και να έχει, η μεγαλύτερη βαρύτητα είναι ότι μπορούμε νερό να έχουμε. Έχουμε ακόμα πρόσβαση σε καλό νερό, σε τρεχούμενο νερό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλά φίλτρα, τα οποία υπάρχουν στο εμπόριο, σε πολύ χαμηλές ή υψηλές, ανάλογα με το πορτοφόλι του καθενός. Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα, ανάσφαιρος όσμωσης κλπ. Υπάρχουν στο εμπόριο, ξεκινάνε από τα απλά που έχει με 25-30 ευρώ και φτάνουν μέχρι και 1.000 ευρώ και 2.000 ευρώ. Φίλτρα καλά ενεργού άνθρακα είναι ό,τι μπορεί να φιλτράρει. Και ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση στο καλό νερό. Μάλιστα, αυτοί που λένε ότι όλα μολύνονται, μπορούν να κάθονται με τον καφέ εκεί και το τσιγάρο στο χέρι και να λένε το νερό το φιαλωμένο δεν είναι καλό, αλλά μπορούν να πίνουν τον καφέ ή να πίνουν το αναψυκτικό τους ή να πίνουν το αλκοόλ. Με αυτό δεν έχουν πρόβλημα. Έχουν πρόβλημα με κάτι άλλο. Θα πρέπει, όπως σας είπα, να ξεκινήσουμε από τα απλά πράγματα, κυρία Βούλγαρη, στη ζωή και μετά να φτάσουμε στα σύνθετα. Γιατί αν δεν ξεκινήσουμε από το Α, δεν μπορούμε να φτάσουμε στο ωμέγα, ξέρετε. Και είναι τραγικό να βλέπω, και απλώς θέλω να το πω, είπαμε για το άσθμα. Και αναφερθήκαμε στο τσιγάρο, κάναμε ολόκληρη, να το πω έτσι, εκπομπή για το κάπνισμα, που δεν εξαντλήθηκε φυσικά. Πριν από λίγες μέρες έτυχε να βρεθώ σε ένα τοπικό κατάστημα από αυτά τα οποία πουλάνε δυστυχώς κοπανιστό αέρα, καφέ και άλλα τέτοια, λέγονται καφετέριες, εδώ στην Κατερίνη, στον πεζόδρομο μέσα. Δεν θα πω συγκεκριμένα περισσότερο τίποτα. Δεν υπάρχει και λόγος. Δεν υπάρχει λόγος, ναι, αλλά και για μένα υπάρχει λόγος να το πω, αλλά δεν θα το πω. Με το ζόρι κρατιέμαι, επειδή μου το είπατε εσείς πριν την εκπομπή να μην το πω. Γενικώς ήθελα να το πω για το συγκεκριμένο ιδιοκτήτη, γιατί δεν πιστεύω ότι είναι μοναδικός, αλλά είναι και άλλοι τέτοιοι. Και ο λόγος που βρέθηκε εκείνο, όχι ότι μου αρέσει να πηγαίνω στη Αμέρια, γιατί θεωρώ ότι είναι χάσιμο χρόνο να βλέπω ανθρώπους να κάθονται, να πίνουν κάτι το οποίο τους καταστρέφει και απλώς να μιλάνε χωρίς να κάνουν τίποτα. Έτυχε να βρεθώ γιατί έξω από το σπίτι μου ήρθε ένας καρκινοπαθής με τη γυναίκα του και το γιο του, με καρκίνο του πνεύμονα τελικού σταδίου, τον οποίο από τη Λάρισα. Και επειδή βρήκε τη διεύθυνσή μου, ήρθα απ' έξω με τις αξιονοκίες και με αυτά κλαίγοντας. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να απορρίψω έναν άνθρωπο που έρχεται έτσι και λέω πάμε κάπου έξω. Και την ημέρα έτυχε να έχει ένα μεγάλο ντέρμπι από αυτά που πολλοί άνθρωποι βλέπουν 23 μισοξευράκου τους να κυνηγάνε ένα πετσί για να το βάλουν σε μια τρύπα και χαίρονται και βγάζουν λεφτά ή καίνε ολόκληρα γήπεδα, όπως έγινε στη Θεσσαλονίκη, τόσο μυαλό μπορεί να κουβαλάνε. Λυπάμαι πάρα πολύ και γι' αυτό. Ήταν η μόνη καφετέρια, το μόνο και μαγαζί και μέσα στην Κατερίνη, το οποίο δεν είχε τηλεόραση, δεν ξέρω γιατί. Και οπότε είχε μόνο δύο παρέες. Μπήκαμε λοιπόν μέσα, καθίσαμε και μέσα στο μαγαζί είχε δύο παρέες οι οποίες καπνίζανε. Το μαγαζί ήταν τεκές, ελαφρά ομιλόμενη. Έρχεται λοιπόν η σερβιτόρα και με πολύ όμορφο τρόπο και ταπεινά της λέω: ξέρετε κάτι, θα παραγγείλουμε, αλλά θα σας παραγγείλω να πείτε στους πολλούς πελάτες να κλείσουν, να σβήσουν τα τσιγάρα. Και γιατί απαγορεύεται. Νόμος του κράτους είναι και δεύτερον, γιατί έχω ασθενή εδώ πέρα ο οποίος είναι καρκινοπαθής. Φωνάζει τον ιδιοκτήτη, έρχεται ο ιδιοκτήτης, λέει: παρακαλώ, ο οποίος με γνώριζε. Λέει, σας είχα δει σε μια ομιλία, έχετε δίκιο για αυτό που λέτε, κύριε Μουρούτη, και εγώ έχω κόψει το τσιγάρο, προσέξτε. Αλλά αν το κάνω αυτό, θα κλείσω το μαγαζί μου. Και είναι λογικό το ερώτημα, κυρία Βουλγαρή. Τώρα μπαίνουμε στην ηθική. Τι να κάνω, να κλείσω το μαγαζί ή να βγάλω τον πελάτη, ή να δίκιο. Βέβαια. Να ζει κανείς στην μαζί. Και του κάνω το ερώτημα, κοιτάξτε, αν δεν θέλετε να σας κλείσω τώρα το μαγαζί, εγώ, πες στους πελάτες να το κλείσουν. Είναι νόμος, το καταλαβαίνετε. Ο νόμος. Νόμος, έτσι απλά και ταπεινά. Μου λέει, θα το κάνω, λέει, αλλά απλώς σας ζητάω σαν χάρη, ελεφρά, μην ξανάρθει στο μαγαζί μου. Γιατί? Και λέω, ευτυχώς που έχω και το δίκιο με το μέρος μου. Φαντάσου να είχα άδικο, τι θα μου έκανες. Θα μου πλάκωνες στο ξύλο, ρε φίλε.
Και λέω, ρε φίλε, συγγνώμη, άμα ήταν ο πατέρας σου που είχε καρκίνο στο πνεύμονα, άμα ήταν το παιδί σου που είχε καρκίνο στο πνεύμονα, θα προτιμούσες να έκανε έκλεινες και το μαγαζάκι σου? Και μάλιστα το πάτησα και πολύ σκληρά και ξέρω ότι αυτό που ακούγεται δεν θα ακουστεί ωραίο στα αυτιά, αλλά θα το πω. Λέω, και τι να κάνω, να χάσω δουλειά? Να τη χάσει και να βρει άλλη δουλειά, ρε φίλε. Στο κάτω, τη δουλειά που κάνει, τι δουλειά είναι? Αεροκοπανιστό πουλά και καφέ πουλά και ουίσκι. Θάνατο πουλά και δυσοδεία. Δεν προσφέρει σε κάτι καλύτερο. Έχοντα πει αυτό, ξέρω ότι όσοι έχουν στον πεζόδρομο καφετέρια θα γίνουν μισητό από αυτού. Αλλά μόνο το σεβασμό δεν πουλάνε και τίποτα. Πουλάνε αέρα κοπανιστό. Δεν είμαι ενάντια να γίνουμε μοναχοί και καλόγεροι, κυρία Βούλγαρη. Όχι. Έχουν τη θέση του και αυτά τα μαγαζιά. Ναι, να βγει να πιει το τσάι σου, το καφέ σου, ναι, ρε φίλε, ελεύθερα. Να καπνίσει το τσιγάρο σου έξω. Αλλά όταν είναι νόμος του κράτους και εσύ παραβαίνεις. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι τα απλά πράγματα. Γιατί η Ελλάδα χάνει περίπου 70.000 Έλληνες και Ελληνίδες κάθε χρόνο εξαιτίας από το τσιγάρο και τις επιπλοκές του, υπέρταση, καρκίνος, έμφρακτα, εγκεφαλικά κτλ. Κτλ. Χάνουμε μια πόλη σαν την Κατερίνη κάθε χρόνο και μετά μου βιώνουν οι πολιτικοί καρεκλοκένταυροι και οι σωτήρες να μιλήσουν ότι θα κάνουν καλά το Δήμο της Κατερίνης, το Δήμο της Βερίας, την Αθήνα και δεν ξέρω εγώ τι. Όποιοι έτσι σωτήρες βγαίνουν με τους συνδυασμούς που κάνουν. Ξεκίνα από τα απλά. Όταν ο Δήμαρχος δεν μπορεί να εφαρμόσει ένα νόμο μέσα στην Κατερίνη, με όποιο τίμημα και να πληρώσει, είναι άκυρος αυτός και αυτός και οι άλλοι Δήμαρχοι. Και εγώ ξεκινάω από τα απλά. Και ρωτάω λοιπόν με ευθυτένεια τους καπνιστές και τους μη καπνιστές. Το παιδί σας αν είχε καρκίνο. Και εγώ κάπνιζα μπροστά στη μούρη του παιδί σου και έλεγα: θα χάσω τη δουλειά μου, ρε φίλε. Συγγνώμη, ούτε και με ενδιαφέρει το παιδί σου και ο πατέρας. Να ψοφήσει, αυτό μου λες με άλλα λόγια. Ναι, αλλά με το δικό του παιδάκι θα νοιαζότανε ή ο πατερούλης του. Αλλά αυτό ήταν ένας πατέρας ενός άλλου παιδιού. Αλλά αυτό το παλικάρι που καθόταν εκεί πέρα και έκλαιγε και μου λέχασα την αδερφή μου 18 χρονών γιατρή από καρκίνο και ο πατέρα, και ο αδερφός του πατέρα μου 5 χρόνων πέθανε και αυτός από καρκίνο, σώσε τον πατέρα μου. Εγώ έχω να δώσω λόγο όχι στον διοικητή της κάθε καφετέριας, ούτε στα καλά και προσχήματα μη χάσω το χαχαχά και χουχού. Έχω δώσει όρκο στην υγεία. Έχω δώσει όρκο στην ειλικρίνεια και στην ελευθερία και στην αλήθεια. Και λυπάμαι που θα το πω, την αλήθεια δεν τη θέλουν οι περισσότεροι Έλληνες. Θέλουν να ζουν σε ένα όμορφο μικροψηματάκι. Ναι, το θέμα είναι ότι στην Ελλάδα, να κάνω παρένθεση σε αυτό και να πω απλά ότι μετά από σχεδόν μία ώρα που έγινε το συγκεκριμένο συμβάν, στο συγκεκριμένο μέρος, έτυχε να πάω. Χωρίς να ξέρω τι είχε συμβεί μέσα. Μπράβο. Η αλήθεια είναι ότι δεν κάπνιζε κανείς. Και σκέφτηκα λοιπόν όταν μου αναφέρατε και εσείς στο συμβάν, λέω, στην Ελλάδα υπάρχουν νόμοι, απλά ο Έλληνας πρέπει να φοβηθεί για να τους στηρίσει. Γιατί θα μου επιτρέψετε λοιπόν να κάνω ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγο.